Μια 28χρονη οικιακή βοηθό με μακρύ χέρι συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ερών. Σύμφωνα με καταγγελία της 38χρονης παθούσας, η 28χρονη εργαζόταν στην οικία της ως οικιακή βοηθός από αρχές του προηγούμενου έτους και τμηματικά είχε καταφέρει να αφαιρέσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 91.000 ευρώ. Η καταγγέλουσα είχε υποψίες, προσημειωθήκανε ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ και στην σωματική έρευνα της γυναίκας βρέθηκε τόσο το ποσό των 1.000 ευρώ όσο και κλειδί από την κρεβατοκάμερα της παθούσας. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της οικιακής βοηθού κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα κόσμημα τα οποία είχε αφαιρέσει το προηγούμενο διάστημα από την ίδια οικία. Προηγούμενα φαινόμενα σε βάθος προγενέστερου χρόνου ή ετών δεν είχαμε. Αυτό που προτείνουμε εμείς, μπορούμε να βγάλουμε και ανακοίνωση μέσω του εκπροσώπου τύπου, αυτό που προτείνουμε εμείς ότι το άτομο θα πρέπει να είναι ελεγχόμενο και να γνωρίζουμε να πάσα στιγμή, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες που έχουν να κάνουν με χρήματα, πόσα χρήματα πάντα αφήνουμε και σε ποιο σημείο. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκής εξάρθρωσαν επίσης μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν στη χώρα μας και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Σίγουρα τα κυκλώματα έχουν περιφερειακά μέλη, τα οποία λειτουργούν μόνοι τους. Το κύκλωμα εισάγει μεγάλες ποσότητες, έχει τα περιφερειακά του μέλη, οι οποίοι έχουν τους πελάτες τους και τα διοχετεύουν. Συνελήφθησαν 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη ηλικίας από 20 έως 58 χρόνων.